καθίστε. Για να κάνουμε σιγά σιγά και με τη Θεία Λειτουργία να συνεχίσουμε κάποια κομματάκια, λίγο να τα κατανοήσουμε καλύτερα για να μπορούμε να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχει μία φράση που είναι μετά το «Seim Numen», όταν πει ο Παπάς Εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου και οι ψάλτες ψάλουν το «Άξιον εστί» ή το «Τροπάριο της Παναγίας όποιο τύχει». Μετά, λίγο πιο κάτω, λέμε «και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει». Δηλαδή, ό,τι έχει ο καθένας στο μυαλουδάκι του, στην ψυχή του, στην καρδιά του, να τα πει αυτήν την ώρα τα ονόματα. Ο παπάς μνημονεύει τα δικά του ονόματα που το έχετε δώσει, φίλων συγγενών και όλων αυτών οι οποίοι έχουν τα προβλήματά τους και τις ανάγκες τους. Εκεί λοιπόν ο παπάς λέει ονόματα. Εκεί πρέπει να πείτε και αξίζει να πείτε και εσείς τα δικά σας ονόματα, για να μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί. Πόσο πολύ πονάει, πόσο πολύ παλεύει, πόσο πολύ το θέλει ο Θεός αυτό το μαζί. Και μας έχει φτιάξει τη λατρεία, την εκκλησία, το να μαζευόμαστε εδώ όλοι μαζί και να λειτουργούμε, εκτός των άλλων ακολουθιών που συνήθως τα μοναστήρια τις κάνουν συνέχεια κάθε μέρα πρωί και βράδυ. Είναι η λειτουργία, η ένωση του ουρανού με τη γη. Κομμάτι του παραδείσου αποτελούμε σε κάθε λειτουργία. Διότι είναι ο Χριστός, είναι η Παναγία, είναι οι Αρχάγγελοι, οι Άγγελοι, οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι Πατέρες, οι Γυναίκες Άγιοι, οι Άνδρες Άγιοι, οι Παλιοί Άγιοι, οι Καινούργοι Άγιοι, οι Άγιοι Ανάργυροι, οι Νεομάρτυρες, οι Παλιοί Μάρτυρες, οι Νέοι Άγιοι, όλοι μαζί και κυρίως. Όχι, δεν έγινε η λειτουργία για τους αγγέλους και τους αγίους. Έτσι κι αλλιώς συμμετέχουν στη λειτουργία, αλλά δεν κοινωνάνε. Για μας έγινε η λειτουργία. Τους ζωντανούς να κοινωνάμε και για τους αποθαμένους να προσευχόμαστε. Αλλά η λειτουργία, αυτό το Άγιο Ποτήριο, βγαίνει για όλους μας. Και βεβαίως το έχουμε πει πολλές φορές, το λέει πολλές φορές η Εκκλησία, το Άγιο Πότηρο, η Θεία Κοινωνία, δεν είναι βραβείο αγιότητας. Δεν είναι για τους Αγίους μόνο. Δεν είναι βραβείο ότι είσαι καλός. Δεν κοινωνάς γιατί είσαι καλός. Ποτέ δεν θα είμαστε άξιοι της Θείας Κοινωνίας. Κοινωνάς ως φάρμακο ζωής και αθανασίας. Και συγχώρησης των αμαρτιών. Το αίμα του Χριστού συγχωρεί. Όταν σας κοινωνάει ο παπάς λέει «Εις άφεσήν σου αμαρτιών και η ζωή την αιώνιο». Το δέντρο της αθανασίας το έχει παραδώσει ο Χριστός στη γεύση του άρτου και του ίνου, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τώρα να πω και δύο λόγια και για το Ευαγγέλιο.
πάει ο Χριστός και βλέπει τους μαθητές του, κάποιους από τους μαθητές του. Δεν τους είχε καλέσει ακόμα. Και τους ζητάει μία βαρκούλα από τις δύο, ένα καραβάκι, για να μιλήσει στους όχλους, να είναι λίγο μέσα στο νερό αυτός και να είναι και ψηλά και να τον ακούνε και να τον βλέπουν όλοι. Και μόλις τελειώνει, δεν μας λέει ούτε τι είπε, ούτε πώς τα είπε, ζητάει από το Σίμωνα Πέτρο, πήγαινε, λέει, και ξαναξετύλιξε, χάλασε τα δίχτυα και ξαναξετύλιξε τα και άπλωσε τα στη λίμνη. Και ο Πέτρος, ως ψαράς που ήξερε, λέει, δεν γίνεται, δεν θα πιάσουμε τίποτα. Επειδή το ρηματίσω όμως, επειδή μου το ζητάς εσύ, χαλάσω το δίκτυο. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Τι ωραία να έχουμε τέτοια υπακοή, που να ξέρει ο καημένος ότι αυτός ήταν ο Χριστός. Και να έχουμε υπακοή, ό,τι μας ζητάει ο Χριστός, να το κάνουμε. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της υπακοής? Γέμισε, λέει, τόσο πολύ, γέμισαν τόσο πολύ τα δίχτυα, που χρειάστηκε να έρθει και τ' άλλο το καραβάκι, και τ' άλλο το καραβάκι, και να κινδυνεύουν και τα δύο να βουλιάξουν. Τόσο καρπό. Τέτοιο αποτέλεσμα έφερε η υπακοή. Εμείς συνήθως υπακοή κάνουμε, το λέω και για μένα, τι τραβάει η καημένη. Συνήθως υπακοή κάνουμε στο εγώ μας. Τα ξέρω όλα. Τα μπορώ όλα, όλα, όλα όμως. Τίποτα δεν μου ξεφεύγει. Και τρώμε τα μούτρα μας από εδώ και τρώμε τα μούτρα μας από εκεί και ξανατρώμε από εδώ και ξανατρώμε από εκεί. Αλλά πάλι στο εγώ μας είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν υπακοή στο Θεό μας, στους Αγίους μας, στη διδασκαλία που μας άφησαν, στο Θεό, στα Ευαγγέλια που μας άφησε, και μας άφησε και κάτι άλλο ο Θεός για να κάνουμε υπακοή, στον παππούλι μας, στον πνευματικό μας. Σώζει υπακοή. Και βεβαίως όλοι μαζί δεν κάνουμε κανένας, ούτε ο πνευματικός πρέπει να κάνει του κεφαλιού του, της Εκκλησίας και της χάριτος του Θεού να μεταφέρει το θέλημα. Και τότε είναι όλα όμορφα. Και τότε ο Χριστός μας ξέρει να το κυβερνάει το καράβι. Ξέρει να γεμίζει τα δίχτυα της ζωής μας. Το ξέρει, το ξέρει, το ξέρει, το ξέρει, το ξέρει, το ξέρει, το ξέρει ο Χριστός να γεμίζει τα δίχτυα. Με έφερε σε μία σαρακινούλα και σε έναν Άγιο Χαράλαμπο, 15 από εδώ, 15-20 από εκεί, και ξέρει να το γεμίζει το καραβάκι. Και μπορεί να διάλεγα με τον εγωισμό μου τις άλλες προτάσεις που είχα και να πήγαινα σε καμιά εκκλησία που λάμπει πολύ και να μην γέμιζε τίποτα από το καράβι και να ήμουν αληψός. Εδώ έχω 15, έρχονται 115, άρα σύν είμαι, δεν είμαι πλήν.
Κάποτε πήγε ένας παππούλης από τα μέρη μας και από την Ήπειρο. Δεν ξέρω αν ζει ο Βαχαράλαμπος Λεβένταρος. Αγαθός όμως παπάς. Πάει στο γεροπαΐσιο, του λέει γέροντα. Στενοχωριέμαι ρε γέροντα. Του λέει γιατί παιδί μου. Να βρε γέροντα, έχω λίγους στο χωριό μου. Του λέει ο γέροντας, έχεις λίγους βρε και στενοχωριέσαι. Γιατί βρε γέροντα, λίγοι είναι. Δόξα το Θεό να λες. Εσύ είσαι ευλογημένος. Εσύ πιο εύκολα μπορείς να τους βάλεις έναν ένα στον παράδεισο αφού είναι λίγοι. Πα τους πάρεις με τη σειρά, θα τους δείξεις αγάπη με τη σειρά και θα τους βάλεις στο μαντρί. Αλίμονος παπάδες, λέει εκείνος τους καημένους, που έχουν 60 και 70 χιλιάδες, ούτε να τους μάθουν, δεν προλαβαίνουν. Βλέπετε ο γέροντας, βλέπετε οι Άγιοι, τι όμορφους και αγαθούς λογισμούς που είχανε. Να βλέπουν παντού το καλό και την ευλογία. Νιώθω απέραντη ευλογία που βρίσκομαι σε αυτόν τον τόπο. Απέραντη. Απέραντη. Και μου τη φτιάχνετε εσείς ακόμα πιο όμορφη την ευλογία που έρχεστε και δεν φεύγετε. Δεν φεύγετε. Σας διώξω όμως με αυτόν τον τρόπο. Ε. Όχι από εδώ δεν φεύγω, εσάς θα διώξω. Έτσι να πορευόμαστε. Υπακοή, 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 αγάπη και υπακοή και λίγο μωρέ, εγώ ντρέπομαι να το λέω. Εγώ θέλω εγώ να κάνω υπακοή σε εσάς, αλλά υπακοή λίγο και στο πνευματικό σας. Αφήστε τα λίγο τα πράγματα, μην τα ζορίζετε. Ξέρει ο Θεός. Πόσες φορές τον βλέπουμε στη ζωή μας και λέμε πώς έγινε αυτό. Να σας πω ένα γεγονός προχθεσινό. Πολύ συγκινήθηκα που μου το έκανε έτσι ο Θεούλης. Πήγα στο Κιλκής, έκανα την ομιλία. Αφήστε την στην άκρη. Χαζά λέω. Την άλλη μέρα μιλούσε ένας πολύ καλός παπάς, ο πατήρ Ματθαίος από την Αθήνα. Έψαχνα να τον βρω 5 χρόνια. Δεν τον έβρισκα. Πήγαινα στην εκκλησία του. Δεν είναι εδώ, πάτρε, λείπει. Ξαναπήγαινα κάθε φορά που πήγαινα Αθήνα. Τίποτα, δεν τον βρήκα ποτέ. Λέω, νάτος μωρέ. Τον έφερε ο Θεός στα πόδια μου. Λέω στην παπαδιά, πάμε και αύριο. Μου λέει, ναι, αλλά στην Αγία Βαρβάρα μιλάει ο άλλος που είναι πολύ φίλος σου. Πολύ φίλος. Όχι τώρα, λέω, δυο φίλοι. Λέω, παπαδιά, ο πατήρ Λίβιος μιλάει στις 7. Αυτοί ξεκινάνε στις 7.30. Να ακούσουμε μισή ώρα τον πατέρα Λίβιο και μετά να του φύγουμε κρυφά. Τα κάνει ο παπάς. Εκεί όμως που τιμάζομαι και βλέπω την ώρα, τσουπ, εκεί που ήταν η διπλανή θέση άδεια μπροστά, έρχεται ο Δεσπότης Θεσσαλονίκης. Πώς φεύγεις τώρα μόλις έρθει να το πεις, για εγώ φεύγω. Κάθομαι εκεί, λέω, ξέρει ο Θεός. Τον ακούσαμε, αγκαλιαστήκαμε με τον και τον πατέρα Λίβιο και τον Δεσπότη και τους άλλους ιερείς και τον κόσμο και αυτά. Εγώ τα χαίρομαι αυτά. Και πάω την άλλη μέρα να φύγω για Αθήνα. Και νάτος μπροστά ο πατήρ Ματθαίος. Ξέρει ο Θεός να τα φέρνει. Τσικλίου και τα έφερε. Δώστε τα. Να τα δώσουμε. Να τα δίνουμε. Να δινόμαστε και να αφινόμαστε.
Τόσο χαρήκαμε με τον πατέρα Ματθαίο. Είχε και λίγο καθυστέρηση στο αεροπλάνο, οπότε μιλήσαμε περισσότερο και δώσαμε συμφωνία να ξαναβρεθούμε, ανταλλάξαμε τηλέφωνα, κάναμε αγκαλιές. Θεούλης. Θεούλης. Θεούλης τα φέρνει. Και ιδιαίτερα στις μέρες μας που έχουμε μπερδευτεί με διάφορα όλοι μας. Θεούλης. Και ξέρει. Ξέρει, 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 ξέρει. Πού μωρέ να ξέρω εγώ ότι μπορώ να ζήσω τέτοια πράγματα. Τα σκέφτομαι και ντρέπομαι, ντρέπομαι, ντρέπομαι και γελάω με τον εαυτό μου. Λέω, πού ήσουνα, πού έφτασες, ένα παιδάκι που άρμεγες στις κατσικούλες σου, ένα παιδάκι που βοσκούσες στις κατσικούλες σου, ένα παιδάκι από ένα χωριό πίσω από τον ήλιο. Και όμως ξέρει ο Θεός, αν αφαιθούμε, πού θα μας φτάσει. Και θα πω και κάτι, κι αν μου λένε κάποιοι, αρνηθώ το πρώτο που θέλει ο Θεός. Σου έχει, πώς το λένε στα αγγλικά, όχι plan B μόνον, όχι, το είπα καλά. Όχι plan B μόνον, χίλια πλάνα σου έχει ο Θεός. Ένα δεν θα διαλέξεις. Άμα δεν διαλέξεις από τα χίλια, ούτε ένα, είσαι άξιος της μοίρας σου. Αυτόν το Θεό λοιπόν, αυτόν το Θεό, αυτόν το Θεό. Όταν έφυγε ο γέροντάς μου, ο Σεβαστιανός, θέλω κάποια φορά να σας πω γι' αυτόν. Όταν έφυγε από τη ζωή, κλάψαμε πολύ όλοι. Μας έλειπε, μας έλειψε απότομα. Και όταν μετά μπερδεύτηκαν τα πράγματα με τον αγώνα που έκανε πολύ, είπα μέσα μου, σε πήρε γέροντα για να μην πονέσεις. Σε πήρε για να μην πονέσεις. Πολλές φορές κάποιες ψυχές, κάποιους ανθρώπους, άντρες ή γυναίκες, μπορεί να μας πάρει σύντομα. Ωραία το έβαλα, να μας πάρει, παπαδιά, έτσι ήρθε. Να μας πάρει σύντομα για να μην πονάμε μετά. Εκεί πάνω δεν έχει ούτε πόνο, Ανούλα, ούτε λύπη, ούτε στεναχμό. Ο βασιλάκης σου, η μανούλα σου, Ανούλα μου, ζουν την απόλυτη ευτυχία. Την απόλυτη ευτυχία. Την απόλυτη χαρά. Την απόλυτη ζωή. Ζουν τόση ευτυχία που εμείς δεν την ξέρουμε. Από εδώ και πέρα μέχρι τα Χριστούγεννα, πρώτο ο Θεός να είμαι γερός, γιατί σιγά σιγά βλέπω έρχονται τα γεράματα πάνω μου, τα γόνατα πονάνε, το κεφάλι ξεχνάει. Μην έρθει κανένα πρωί και σας ρωτήσω, εσύ ποια είσαι καλό μου, τότε να σας δω, θα με αγκαλιάσετε ή θα με σμπρώξετε να πέσω. Λοιπόν, θα είμαι εδώ, Παρασκευές και Σάββατα, πρώτο ο Θεός. Θα είμαι εδώ από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και κάθε Κυριακή, εν αλλάξει να είμαστε, θα είμαι εδώ για εξομολόγηση. Τις Κυριακές, μην τις προτιμάτε για πολλές κουβέντες, γιατί όλοι θέλετε μετά, φύγετε, πάτε στα σπίτια σας. Παρασκευή και Σάββατο, ζαλίστε με. Μ' αρέσει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.
και σώσον ημάς.